Hello, στο σαν το βίντεο τι θα κάνουμε, όπως θα δείτε και από τον τίτλο παίζουμε FIFA 17 draft, αλλά θα παίξω ακριβώς. Κάμε ένα record βίντεο καθώς έπαιζα, επειδή δεν ήθελα να μιλώ, μιλούσα με ένα φίλο μου και κάμα χωρίς ήχο record σου. Να βάλα κάποιες σκηνές και πάμε να τις ζούμε. Όπως βλέπετε στην αρχή άνοιξα μερικά packs, νομίζω ένα pack ήταν από ό,τι θυμούμε, και ναι, κάτσα μου σκατά πράγματα, κυριολεκτικά σκατά, μόνο κάποια συμβόλαια και κάτι άλλο λίγο δεν ήταν καλά. Τέλος πάντων, απλά πετάξα λεφτά μου, μπήκα draft, τράει να κάνω λίγο skip σε fast mode τους παίχτες παιδιάλια και να μην σας καθυστερώ, να σας δείξω την ομάδα μου στο τέλος, πως την έκανα τέλος πάντων, και θα πάμε στο βίντεο. Βλέπετε τώρα, είχαμε κάτσει αρκετά καλοί παίχτες. Είχα μια αρκετά καλή ομάδα. Κάτσε μου, inform Suarez, inform Messi, inform Payet, cross team of the season. Και κάτσε μου καλή πολύ. Σου τις αλλαγές θα σας τις δείξω. Να κάνω απευθείας skip για να σας δείξω την τελική ομάδα. Ναι, η τελική ομάδα είναι τούτη, 89 rating, 99 chemistry. Και δεν ξέρω, μπορεί να φαίνεται λίγο ζωφή σε εσάς. Είναι επειδή εγώ βασικά θωρώ τη ζωφή επειδή έχω μεγάλο monitor δαμέ. So, τούτη ήταν η ομάδα μου και πάμε επειδή να βρω έναν αντίπαλο τέλος πάντων. Και η ομάδα του ήταν τούτη δαμέ. Βλέπετε ότι είχε 50 chemistry και 89 rating σαν εμένα. Είχε τους μισούς παίχτες στη λάθος θέση. Και είπα ότι θα ήταν εύκολο και θα είχα μια νίκη ήδη. So, δεν τα υπολογίσα καλά όπως τα περίμενα. So, άρκεψα στην αρχή με άρκεψα βασικά και είχα κάνει μια καλή επίθεση οργανωμένη, παρόλο που την έχασα τη μάπα. Τώρα εσείς θωρείτε εδώ στην οθόνη. Το λοιπόν, anyway, επέζησα με πάνω κάτω και έδωκε φάουλ του Μέση. Του πω, επειδή να το εκτελέσει και είχα την πιάσει και είπα να βγάλω αντεπίθεση αφού είχα Μέση, είχα Ρονάλτο, ήταν πολλά γλυόρη, είπα γιατί όχι. Μόλις τώρα χάσαμε την καλύτερη ευκαιρία που μπορούσα να χάσουμε και απεσού ξαναφκένω σε αντεπίθεση εγώ και με το Μέση που είναι αρκετά γλυόρος και μετά ξανακάμω μαλακιά με την πάσα και χάνεται, αλλά μετά ξαναπιάνω την και έκανα ακόμα μια ευκαιρία. Μετά στο corner, επόμενη ευκαιρία, έπιαν την ο αμυντικός μου, αλλά την κάνω λάθος, νομίζω ήταν ο Ρονάλτο που ήταν για με, έκοψε την πάνω στο δοκάρι και έδωκε την μπροστά και έκανα ακόμα μια επίθεση, αλλά πάλι. Λοιπόν, μπαίνουμε στην περιοχή, ο Σουάρες δεν είναι πολλά με την μάπα και κάπως έτσι τελειώνει η επίθεση. Μετά που λίγο έκανα ένα ωραίο shoot, αλλά έκοψε το Λόρις. Μετά μια καταπληκτική κεφαλιά του Λουίς Σουάρες που με έφερε μπροστά στο σκορ. Μετά που λίγο, πάρα πολλά λίγο, έκανα ακόμα μια επίθεση που ήταν τσετσίνι μέσα, τσετσίνι που το Σουάρες. Ο Σουάρες χάρισε μου 2 γκολ και ήμουν 2-0. Μετά ξαναφκήκα επίθεση ξανά μετά από 4 λεπτά με ξανά με το Σουάρες και ο Λορίς έμαθηκε να του βάλω γκολ και μετά ο Νεϊμάρη προσπάθησε και τα καταφέρουν το τσίνος. Μετά είχα ακόμα ένα κόρνερ και μετά επειδή είχε ένα μπάμι young in form και τούτα ευκήγε πάρα πολλά γλύωρα στην επίθεση με το Μέση. Βρεν δοκάρι και μετά
απευθείας με τον Neymar, όπως είδατε εσείς τώρα, κάνει μη chain tap, σκόραρε τέλος πάντων και θα πάμε στο αποδυτήρια με το 2-1. Μετά από το ημίχρονο, όπως βλέπετε με το Suarez να μην μπροστά, έκανα ευκαιρίες με Neymar, με Ramos, έκανα με πολλούς, είχα και όπως βλέπετε τώρα, είχα κάνει μια καλή επιθέση, αλλά η σέντρα δεν ήταν τόσο καλή από τον Ronaldo. Μετά έκαμε ένα καταπληκτικό shoot, η Βρεμπουκάριν και αμέσως μετά ο Suarez κατάφερε και σκόραρε και έκανε hat-trick και έκαμε μου το 3-1 και προηγούμουν με 3-1. Να δούμε την εκτέλεση του πως ήταν. Ένα φαίνεται για να ήταν κάτι σπουδαίο, αλλά όπως είδατε ο Neymar κατάφερε και σκόραρε ένα τέλειο goal. Τούτος ο παίχτης, δείτε ένα τέλειο goal. Άρεσε μου και εμένα τούτον, παραδέχουμε το. Ήταν αρκετά καλό. Όπως βλέπετε τώρα, πιάνει το Messi βουρά, μπαίνουμε στην περιοχή και κάνει το 3-3 στο 87. Και μετά έχει απευθείας το 90-4 ένα φάουλ με τον Ronaldo και νόμιζα ότι δεν θα γίνονταν κάτι σπουδαίο, 90-4 ήταν από την παραδόση και πέναλτι, αλλά έκαμε μια κομπίνα για μέ και δεν ήξερα ότι είχα πάθει, πάντως δείτε τώρα. Επεράσαν όλους μου τους παίχτες και κατάφεραν και σούταραν και βάλαν τον goal στο 90-4. Ανοίξουμε το gold pack που μας έδωκε και όπως καταλαβαίνετε σκάτα μου έδωκε. Αλλά τι είχε μέσα, είχε draft token. Τι έκαμε το draft token, μπορούμε να παίξουμε ακόμα μια φορά. Παρόλο που δεν έχω παίξει, θα παίξω σε ένα βίντεο που θα παίζω αυτή τη στιγμή και θα μιλώ την στιγμή. So guys, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, drop a like γιατί με βοηθάει. Comment να μου πείτε τη γνώμη σας, να μου πείτε τι θέλετε να αλλάξω και να subscribe κάτω στο κανάλι για να απολύνει η παρέα μας. Επίσης, για το PC στις 29 Ιουνίου εδώ στην Κύπρο και θα το στήσω σε βίντεο, θα κάνω unboxing. Και ναι, όσοι είδατε το βίντεο, να σας πω ένα thank you γιατί με βοηθάτε. Και τα λέμε σε ένα από τα επόμενα μου βίντεο. Bye.